εκτέλεσε ο Σίντελφελτ προς το μέρος του Ντούρις. Σηκώθηκε το σημαίακι του βοηθού. Βλέπουμε τον Ντούρις, όντως, λίγο πιο μπροστά. Ωραία πάσα από τον Μικελίτο. Ο Ηλία με τον Σίντελφελτ είναι γρήγορος. Ο Ηλία μπήκε στην περιοχή. Έκανε το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Κριασβίλη. Παλιά απέναντι. Πολύ καλή για τον Ράγιο. Είναι στην περιοχή. Έστειλε απέναντι. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κορέα. Ο Κριασβίλη δεν ξέρω αν ήταν εντός αγωνιστικού χώρου. Ναι, προφανώς πρόλαβε. Εντός γιατί δόθηκε out. Ο Εθνικός στην αντεπίθεση. Με τον Κονέ. Τον Μικελίτο. Τον Χαραλάμπους έξω από την περιοχή να δοκιμάζει με πλασέ. Έξω η μπάλα. Η παλιά πίσω από τους αμυντικούς. Έκανε φάουλ ο Ντούρις. Έχει παίξει την μπάλα ο παίκτης της ανόρθωσης. Ένα επιπλέον στοιχείο που δυσκολεύει την ανόρθωση στη δημιουργία φάσεων. Ναι, ναι, και θέλει να πιέζουν ακόμα και στις πρώτες μπάλες για να μην δημιουργήσουν, για να μην δημιουργηθούν χώροι. Και όπως βλέπετε, μας βοηθούν οι γραμμές του γηπέδου, ήταν λίγο πιο μπροστά. Ο Σελίν δίνει στήριγμα, ο Κριασβίλη κάθετα. Άλλαξαν οι δυο τους. Κίνηση από τον Ντούρις. Κατέβασε την μπάλα στην περιοχή. Ο Μποκατίνοφ βγήκε και απέκρουσε. Ιμπραχήμ Κονέ και Μάριος Ηλία. 2-3. Ο Κονέ θα πάρει την μπάλα, θα μπει στην περιοχή της ανόρθωσης. Ο Σίντελφελτ, ο Κονέ, έχουμε πέναλτι. Ο Κροάτης δείχνει την εσχάτη των ποινών. Ξανά ο Κονέ προωθεί την μπάλα. Τον μαρκάρει ο Σίντελφελτ και πέφτει. Για να δούμε και από αυτό το πλάνο. Κάτω φαίνεται να υπάρχει μια επαφή. Τη στιγμή που γίνεται η επαφή πέφτει ο Κονέ. Ναι, τον βρίσκει πίσω κάτω χαμηλά ο Σίντελφελτ με το αριστερό πόδι. Αγωνία με τον Χουντόπιακ να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Εθνικός στο 28ο λεπτό. Ξανά η εκτέλεση. Απ' τη μια πλευρά η μπάλα, απ' την άλλη ο Λόρια. Ράγιος εκτελεί πάνω στο τείχος με δύναμη. Ο Ανανίτζε δίνοντας ύψος την μπάλα στη στέλνει στην περιοχή. Ο Βεργκότς είναι μόνος του. Κατέβασε. Αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Είναι λίγο πιο μπροστά ο Βεργκότς στην στιγμή που ο Ανανίτζε στέλνει την σέντρα στην περιοχή. Να δούμε τον Χαραλάμπους να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Λόρια. Τον Ντιμούρκες δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τους παίκτες του. Λάθος από τον Σίντελφελτ. Κερδίζει ο Κονέ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Είναι άστοχος. Θα γυρίσει προς τα πίσω στον Οκριασβίλη. Από μακριά το σουτ πέφτει ο Μποκατίνοφ. Αυτή είναι η πρώτη τελική της ανόρθωσης. Ράγιος. Καλτσάς. Παίρνει το φάουλ. Άγιος ετοιμάζεται, αυτός θα εκτελέσει. Εδώ βλέπετε ότι έγινε φάουλ ασφαλώς. Κονέ βγαίνει στο ένας εναντίον ενός στην αντεπίθεση με τον Νταουσβίλη. Ακολουθεί ο Ανανίτζε. Έρχεται βοήθεια από τον Ηλία. Ο Κονέ θα τριμπλάρει και θα κάνει το 2-0. Στο 41ο λεπτό. Κάνει λάθος εκεί, νομίζω ήταν ο Ανανίτζε. Ο Κονέ πάει απέναντι από τον Νταουσβίλη. Και στην κατάλληλη στιγμή πλασάρει τον Λόρια. Παρά το γεγονός ότι είχε και την επιλογή του Ηλία, τελειώνει μόνο στη φάση με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και έτσι ο Εθνικός πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ, προηγείται με 2-0. Εκτέλεσε ο Κορέα απέναντι, έγινε κεφαλιά από τον Ντέιβιτσον. Έσκασε η μπάλα και ο Ηλία έχει ευκαιρία, κάνει το σουτ. 3-0 ο Εθνικός. Απίστευτη εξέλιξη στο 43ο λεπτό. Μάριος Ηλία. Η άμυνα της ανόρθωσης μπάζει από παντού. Και το αξιοποιούν στο έπακρο οι παίκτες του Εθνικού. Ο Μάριος Ηλία ανενόχλητος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τιμούρ και Τσπάγια περίλυπος. Παρακολουθεί, δεν το πιστεύει αυτό που συμβαίνει. Είτε από την αρχή την φάση. Αφήνεται μόνος εκεί ο Πρόγιτς. Γυρίζει την μπάλα. Ο Ηλία, έχοντας μπροστά του τέσσερις παίκτες της ανόρθωσης, θα κατεβάσει την μπάλα. Θα την φέρει στο αριστερό και θα κάνει το σουτ. Σημειώνοντας το 3-0. Ο Κονέ θα κερδίσει και πάλι έχει ευκαιρία για το 4-0. Ο Λόρια έπεσε, ο Κονέ γύρισε, ο Σίντελφελτ. Ράγιος, δεν υπήρξε κάτι ο Κροάτης κοντά. Βγαίνει ο Κατσαράβα και μπαίνει στην περιοχή και έχει ευκαιρία. Αλλά το αριστερό του σουτ δεν ήταν καλό. Βλέπει την κίνηση από τον Ντούρις και από τον Σελίν με κεφαλιά. Θα πάει κατευθείαν στον Μποκατίνοφ. Η μπάλα υπήρχαν οι επιλογές Ντούρις και Κατσαράβα. Πάρα πολύ ωραία αναπτύχθηκε ο Εθνικός και με τον Χαραλάμπους εκτός περιοχής. Να κάνει το σούτο. Λόρι άπλωσε το χέρι. Η μπάλα έχει φύγει έξω. Δόθηκε το φάουλ τώρα υπέρ της ανόρθωσης πάνω στον Καλτσά. Με το αριστερό χέρι ο Πρόγιτς.
Παλιά για τον Ράγιο, πέρασε μπάλα για τον Ντούρι, σηκώθηκε το σημαίακι απέναντι. Βολεύει, σε διακόπτω απλώς για να πω ότι ο Ντούρι ήταν όντως λίγο πιο μπροστά, ναι. Και ο Νταουσβίλη. Αυτή τη φορά πιέζουν ψηλά οι του Εθνικού. Βεργότς, Αρτιματάς, Ράγιος. Παναγίνει το λάθος, ο Ηλία θα κερδίσει την μπάλα. Πάει για το 4-0 και το κάνει, αν είναι δυνατόν. Δείτε εδώ το γύρισμα. Μόνος ο Ηλία αποφεύγει το Λόρια και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα από τον Ρούπεν Ράγιος. Το τραγικό λάθος. Τίποτα δεν βγαίνει στην ανόρθωση σήμερα. Ο Εθνικός τιμωρεί το κάθε λάθος που γίνεται στην αμυνά της. Η Κελίτο, πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας, ο Λόρια με πίσω βήματα. Όχι, δεν φαίνεται η μπάλα να έχει πέρασει ολόκληρη. Τουλάχιστον από το πλάνο που έχουμε εδώ, δεν είμαστε στη γραμμή. Κωστόφσκι. Εδώ το φάουλ από πίσω στον Σίντελφελτ. Εκτέλεση του κόρνερ και έρχομαι κοντά σου. Πήγε για την κεφαλιά ο Σίντερφελ, την μπάλα κατέληξε στον Αρτιματά, το γύρισμα στην περιοχή. Ο Ντέβινσον την κεφαλιά, ο Μποκατίνοφ θα διώξει εκ νέου σε κόρνερ. Εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάριο. Μικελίτο προς τα πίσω, παρολίγον αυτόν γκολ. Η μπάλα θα πρέπει να στηθεί απέναντι για το τρίτο κατά σειρά κόρνερ υπέρ της ανόρθωσης. Έξω εκτέλεσε ο Ράγιος τώρα. Ο Σίντερφελ από κοντά, η κεφαλιά που έγινε από τον Σελίν απέκρουσε ο Μποκατίνοφ. Θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα και θα δοθεί στον Ράγιος. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το δυνατό φάουλ του Ράγιος. Και γκολ. Ναι. Μικελίτο. Χαραλάμπους και τώρα ο Κονέ. Απέναντι κινείται ο Μαρκόσκι. Είναι 2-3. Παλιά τον Κονέ για τον Μαρκόσκι, θα προλάβει, θα κάνει το σουτ. Πάνω στον κινηματογραφιστή μας πήγε η μπάλα. Μαρκόσκι. Κίνηση από τον Μικελίτο. Πολύ ωραία η πάσα μέσα στην περιοχή της ανόρθωσης. Γκολ από τον Κωστόφσκι. Από τον Κωστόφσκι, την αλλαγή του Κλάβουριτς στο 84ο λεπτό. Εθνικός ανόρθωση 5-0. Δεν είναι ψέμα, είναι αληθινό. Δείτε πόσο ωραία αναπτύσσεται ο Εθνικός, ο Μαρκόσκι, ο Μικελίτο εντελώς μόνος. Ο Κωστόφσκι απέναντι από τον Λόρια. Είναι και αυτή η φάση ενδεικτική της κατάστασης που βρέθηκε σήμερα η ανόρθωση. Με πόση άνεση αλλάζουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ράγιος. Έγινε η κεφαλιά από τον Σίντελφελτ, αλλά η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Μποκατίνοφ.